Μάντζαρης, Παπαπέτρου, η πάσα στην αδύνατη πλευρά, Μουν, με τον Νατς Φέι, πάει από την εσωτερική ο Τζαμάριο Μουν, πασάρει στον αφύλακτο, αμαρκάρει στον Παπαπέτρου και αυτός δεν θα λατέψει από τη γωνία. Το πρώτο εύστοχο συνεχίζει ο Τζαμάριο Μουν και ο Παπαπέτρου που τον βλέπουμε εδώ να ποστάρει με τον Γιωργαλή. Παπαπέτρου πάει χαμηλά, ωραία κίνηση, η πάσα για το κάρφωμα του Σέντρικ Σίμονς. Ωραία κίνηση. Έκανε ωραία κίνηση και υπομονή στην πάσα, Βαγγέλη. Δηλαδή έκανε το pivot, διάβασε αν έρχεται βοήθεια και την τελευταία στιγμή βλέπει. Έκανε μια μικρή προσπίση, πήδηξε όχι και έδωσε την πάσα. Παπαπέτρου να μην παίζει άμυνα με τα χέρια, μόνο με το σώμα. Εδώ παίζει καλή άμυνα ο Σπανούλης, κλέβει την μπάλα. Συνδυασμός του Ολυμπιακού. Παπαπέτρου μέχρι το τέλος της διαδρομής για το 45-34. Ξανά πάει από το κέντρο και τελειώνει ωραία τον εφηδιάδο. Θα πασάρει στον Νατς Φέι, αυτός δεν μπορεί με το lay-up να σκοράρει. Περπέρογλου, Μάρτι Κόλινς στη διείδηση, πασα έξω, Περπέρογλου στη γωνία, χωρίς αντίπαλο, αφύλακτος ο Παπαπέτρου. Στην άλλη πλευρά, στο πρώτο ημίχρονο, είχε πετύχει ένα τέτοιο σούτ στο ξεκίνημα του αγώνα. Κοιτάξτε πόσο ωραία δημιούργησε ο Μάρτι Κόλινς και κυκλοφόρησε την μπάλα στον πάγκο. Πάλι σε άμυνα ζώνης ο Κολοσσός και από την επαναφορά και όλα στην τιμωρή ο Παπαπέτρου. Ναι, ασφαλώς. Προσπαθεί να χτίσει και πάλι αυτοπεποίθηση. Ναι, γιατί είπαμε τα τρία επόμενα παιχνίδια. Φοβερό στόπο από τον Παπαπέτρου πάνω στον Όσμπι. Και τώρα το κερδισμένο φάουλ από τον Δανά για τον υπέρ του Τζαμάριο Μουν. Ξανά η φάση. Η σκαστή πάσα του Παπαντονίου για τον Όσμπι, ναι. Και δύο παίκτες πήγαν πάνω του. Τον σταματάει ο Παπαπέτρου.